Είμαστε όλοι εδώ και έχουμε υπηρετήσει με απόλυτη συνέπεια την παράταξή μας σε όλη μας τη διαδρομή. Και είμαστε όλοι περήφανοι για όσα η μεγάλη αυτή παράταξη έχει προσφέρει και προσδοκούμε στο μέλλον η συνέχεια να είναι ανάλογη της ιστορίας της παράταξης του Εθνάρχη του Κωνσταντίνου Καραμαλή. Έχουμε τη χαρά σήμερα η επισκέψη των υποψηφίων να ξεκινάει με τον πρώην Υπουργό, τον Κυριάκο τον Μητσοτάκη. Είναι ιδιαίτερη χαρά για όλους σήμερα να βρίσκεται εδώ μαζί μας ο Κυριάκος ο Μητσοτάκης, ένας πολιτικός της νέας γενιάς που εκφράζει πραγματικά το καινούριο, παρότι κουβαλάει ένα βαρύ όνομα στην πλάτη του, αλλά όσοι ξέρουμε και μπορούμε και κρίνουμε, καταλαβαίνουμε ότι είναι ένας σύγχρονος πολιτικός, ο οποίος από όπου και αν πέρασε, άφησε το θετικό του στίγμα. Είναι Τρίπολη, μία πόλη στην οποία είχα τη χαρά να υπηρετήσω και την πρώτη φάση της στρατιωτικής μου θητείας, το 1991. Πέρασα 2 μήνες στην Τρίπολη στην αεροπορία, πριν μετακινηθώ στη συνέχεια για την Αιγαίο. Αλλά όπως είπε και ο Κώστας, έχω και ρίζες από την Αρκαδία. Ίσως κάποιοι από εσάς δεν το γνωρίζετε, αλλά η καταγωγή του παππού μου, του πατέρα της μητέρας μου, του αγαμένου Αγιανού, είναι από τη Στενίτσα. Οπότε έχω το δικαίωμα να λέω ότι με τον τόπο τον δικό σας δεν συνδέουν και οικογενειακές ρίζες. Οπότε σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την κορυφή σας. Η οποία εντάσσεται στα πλαίσια των περιοδιών που κάνω σε όλη την Ελλάδα, για να σας μιλήσω από καρδιά για το πώς βλέπω το μέλλον της μεγάλης μας οικογένειας, της μεγάλης μας παράταξης, της Νέας Δημοκρατίας, αλλά και πώς βλέπω το μέλλον της χώρας μας. Διότι περνάμε από μια εξαιρετικά κρίση, από μια εξαιρετικά δύσκολη περίοδο, και σε κάθε περίπτωση η Νέα Δημοκρατία θα πρέπει πολύ σύντομα να είναι έτοιμη να αντιπαραδεθεί πολιτικά με τον ΣΥΡΙΖΑ, διότι μας περιμένουν πολύ δύσκολες μέρες. Θέλω να ξεκινήσω από μια παρατήρηση την οποία μου κάνουν όλοι οι φίλοι νεοδημοκράτες σε κάθε συγκέντρωση που έχω κάνει μέχρι στιγμής. Μου την έκαναν και εδώ πέρα φίλοι, καθώς τους χαιρετούσα μπαίνοντας. Μου είπαν μια απλή κουβέντα, την οποία εγώ τη θεωρώ βέβαια τελείως αυτονόητη. Πάνω απ' όλα θα βάλετε την ενότητα της παράταξης. Σας λέω λοιπόν ξεκάθαρα ότι η ενότητα της Νέας Δημοκρατίας δεν κινδυνεύει από αυτήν την ενότητα. Εγγυητές της ενότητας της Νέας Δημοκρατίας είστε όλοι εσείς, στελέχη αλλά και απλοί νεοδημοκράτες, οι οποίοι θα έρθετε στις 22 Νοεμβρίου να συναποφασίσουμε για το μέλλον της μεγάλης μας πολιτικής οικογένειας. Όσο μεγαλύτερη είναι η δικιά σας συμμετοχή σε αυτήν την όμορφη εσωτερική γιορτή δημοκρατίας, τόσο πιο ισχυρή θα είναι η παράταξη την επόμενη μέρα. Πολύ υπέροχη. Και θεωρώ ότι ο Κωνσταντίνος Μητσοτάκης και σήμερα που μιλάμε είναι ένας αδικημένος πολιτικός. Ένας πολιτικός ο οποίος είπε σκληρές αλήθειες, ίσως σε μια εποχή όπου η ελληνική κοινωνία δεν ήταν έτοιμη να τις ακούσει. Έχει μεν την ικανοποίηση να βλέπει τις πολιτικές του θέσεις να δικαιώνονται, έστω και σε προχωρημένη ηλικία, αλλά και τη μεγάλη στενοχώρια. Και την πίκρα να ξέρει ότι αν τον είχαμε συνολικά ως χώρα ακούσει πιο νωρίς, ίσως η κατάσταση στη χώρα σήμερα να ήταν διαφορετική. Εγώ λοιπόν είμαι υπερήφανος για τον Ρωμά. Αλλά ταυτόχρονα είμαι υπερήφανος και για την προσωπική μου διαδρομή. Την πολιτική μου διαδρομή. Εγώ ξέρετε, έχοντας πάντα την αίσθηση του ονόματος, θα μπορούσα να είχα διαλέξει έναν εύκολο δρόμο στην πολιτική. Θα μπορούσα να είχα μπει πολύ νωρίς στην πολιτική, πατώντας πάνω στο όνομα. Είναι εύκολο να μπαίνεις στην πολιτική όταν είσαι από γνωστή πολιτική οικογένεια, δεν είναι τόσο εύκολο να συνεχίσεις. Επέλεξα ένα διαφορετικό δρόμο. Πήρα 3 πτυχία, δούλεψα 10 χρόνια στον ιδιωτικό τομέα, μπήκα στην πολιτική στα 36 μου, αρκετά όριμος. Εκλέχτηκα 5 φορές στην Β' Αθηνών, τις 3 πρώτος, την 4η-2η, στην πιο δύσκολη εκλογική περιφέρεια. Υπηρέτησα αυτή την παράταξη και την υπηρετώ από τα 15 μου χρόνια, από τη Μαγκή, από την ΟΝΕΒ. Στη συνέχεια την υπηρέτησα ως βουλευτής
την υπηρέτησα ως υπουργός, την υπηρετώ και σήμερα που μιλάμε ως κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος και εύχομαι και ελπίζω με τη δικιά σας στήριξη να την υπηρετήσω στο επόμενο χρόνο.